Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε, γιατί το άλλο που μπορεί να μας ενδιαφέρει είναι ότι ξεκινάει το εορταστικό ωράριο. Έτσι, να ξέρουμε ότι αλλάζουν οι ώρες λειτουργίας από 5η 6 Απριλίου για τα καταστήματα. Θα έχουμε συγκεκριμένες ώρες που θα ανοίξουν τα καταστήματα. 5η 6 Απριλίου, Παρασκευή 7 Απριλίου θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 8 Απριλίου θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, και την Κυριακή 9 Απριλίου, θυμίζω αυτό Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας έρχεται, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Θα είναι λοιπόν την Κυριακή από τις 11 το πρωί ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μετά μπαίνουμε Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτό αλλάζει τη Μεγάλη Παρασκευή βεβαίως, ως ήθιστε, από τη 1 μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, και το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου από τις 9 το πρωί έως και τις 3. Υπάρχουν όμως και ημέρες βεβαίως που τα καταστήματα θα είναι κλειστά, και αυτές πότε θα είναι? Κυριακή του Πάσχα, λογικό, αλλά και Δευτέρα του Πάσχα. Άρα Τρίτη ανοιχτά. Ακριβώς, Τρίτη θα ξανανοίξουν τα εμπορικά, και αυτό είναι λογικό γιατί θα είναι ανοιχτά αυτό το Σαββατοκύριακο τα καταστήματα, οπότε δίνεται και μία μέρα, Δευτέρα του Πάσχα, στους εργαζόμενους για να καθίσουν. Ναι, τώρα Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτά που μας έρχεται. Να το πούμε εδώ άλλη μία φορά, που το έχουμε πει αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή. Ας είμαστε ευγενικοί έξω, έτσι. Να είμαστε ευγενικοί όταν πηγαίνουμε στους εργαζόμενους. Όλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και αν έχει και κάποιος μια κακή μέρα, δεν έγινε και κάτι. Η ευγένεια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Το λέω γιατί δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Έτσι. Και πολλές φορές όταν πηγαίνω έξω μου λένε πράγματα, ότι δεν σέβονται το ωράριό τους. Κυρία Κάρδερ, κυρία Μεθενίτη, ότι τους βάζουν να φτιάχνουν τις αποθήκες, να κάνουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Παίρνουν τον κατώτατο. Και αυτό δεν είναι μόνο, οπότε, βέβαια. Οπότε η ευγένεια δεν έβλαψε, παιδιά, κανέναν. Βεβαίως. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τους εργοδότες, αλλά καμιά φορά και εμείς είμαστε αγενείς απέναντι στους εργαζόμενους. Και που βλέπετε τι. Καλό είναι ακριβώς να προσέχουμε και εμείς την συμπεριφορά μας. Ναι. Όλοι έχουμε τις ανάγκες μας, εντάξει. Βεβαίως πάνω απ' όλα οι εργοδότες θα πρέπει να σέβονται τον εργαζόμενο. Αυτό είναι δεδομένο.